50 χρόνια είναι αυτά. Και όσο και αν είπε ο Ναύαρχος ότι θα σα μιλούσε ένα πρώην νεολαίο, ναι, πρέπει να το απαντήσουμε όλοι με μια φωνή, το ξέρει και ο ίδιο δηλαδή, ότι είμαστε νέοι στην καρδιά, στην ψυχή, στι ιδέε. Δεν γεράζουμε ποτέ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν γεράζει ποτέ. Είναι πανταχού παρών. Και πριν 50 χρόνια όταν ξεκίναγε εκείνο το πρώτο φεστιβάλ στο Ζωγράφου και σήμερα που κλείνουμε τα πεντηκοστά μας γενέθλια και αύριο που θα συνεχίσουμε για πολλές δεκαετίες ακόμα. Γιατί όλο αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες, τις τέσσερις μέρες είναι η μικρογραφία του μέλλοντος που θέλουμε να έχουμε με την εργατική τάξη, το λαό μας, τα στρατευμένα παιδιά μας, την νεολαία να διασκεδάζει, να μιλά για πολιτική, να μιλά για πολιτισμό, να μιλά για αλληλεγγύη, για συντροφικότητα και όχι να γίνονται τα μαχαιρώματα ή να γίνεται διαπάλι για τις καρέκλες όπως βλέπουμε να γίνονται σε άλλα κόμματα αυτή την περίοδο. Ο λαός είναι εδώ, το ΚΚΕ είναι εδώ γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και έχουμε μπροστά μας, τα είπε ο σύντροφος ο Ντουνιαδάκης πριν, αναλυτικά, έχουμε να αντιμετωπίσουμε από νέα διαφαινόμενη οικονομική κρίση όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά διεθνώς. Πολλοί αναλυτές ήδη μιλούν για ένα νέο μεγάλο κράχ, μεγαλύτερο από αυτό που ζήσαμε με την προηγούμενη οικονομική κρίση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πολεμική οικονομία που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπου τα πάντα μετατρέπονται στην παραγωγή σε προετοιμασία για πόλεμο που σημαίνει ότι και ένας τρόπος για να βγει το σύστημα από την κρίση του τη μεγάλη είναι η πολεμική εμπλοκή, είναι το να τα λιμνάζοντα κεφάλαια να διατεθούν στην πολεμική οικονομία αφού βλέπουν να αποτυχαίνει παταγωδός και το πείραμα της, το, της των επενδύσεων της πράσινης μετάβασης και η ψηφιακή μετάβαση και μια σειρά άλλα. Και όλα αυτά μπαίνουν κάτω από την πολεμική προετοιμασία που γίνεται για το κέρδος των λίγων, για το καπιταλιστικό κέρδος. Και βέβαια ταυτόχρονα να μοιράζονται ξανά οι αγορές, να ανοίγονται οι δρόμοι μεταφοράς κεφαλαίων εμπορευμάτων και οι πηγές ενέργειας και διάφορα ισχυρά εμπεριαλιστικά κέντρα που συγκρούονται μεταξύ τους να οδηγούν τους λαούς σε πολεμικές φαγές. Μεγαλώνουν λοιπόν όλοι αυτοί οι ανταγωνισμοί, όλες αυτές οι αντιθέσεις, αλλά εδώ είμαστε παρόντες να προετοιμάζουμε τον ελληνικό λαό, γιατί σε αυτό συμμετέχει και η άρχουσα τάξη της Ελλάδας, στέλνοντας φαγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα, δίνοντας πάρα πολλά κονδύλια που είναι βγαλμένα από τον Ιδρώτα και το αίμα του ελληνικού λαού με τη φορολογία, με τους χαμηλούς μισθούς, με την αφαίρεση κοινωνικών κατακτήσεων αλλά και τον περιορισμό κοινωνικών δαπανών της παιδείας, της υγείας, της ασφάλισης, της πρόνοιας σε μια σειρά τομείς. Όλα αυτά υποχρηματοδοτούνται, όλα αυτά απαξιώνονται, εμπορευματοποιούνται για να πηγαίνουν οι φρεγάτες και να αγοράζουμε μπελαρά και το ένα και το άλλο και να κινδυνεύει ο λαός μας να κινδυνεύουν κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας, του ελληνικού λαού, να διακυβεύεται τώρα το Κυπριακό που έχουν αρχίσει να προχωράνε στην οριστική διχοτόμηση με μια διχοτομική λύση στην ουσία που συζητάει το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι και η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την Κυπριακή και για όλα αυτά πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Πρέπει να ετοιμάζουμε το λαό μας να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να εμποδίσουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας αρνητικές αλλαγές που μπορεί να έρθουν σε όλους τους τομεί και αυτή τη δυνατότητα την έχουμε. Γιατί ο λαός, οι λαοί δεν έχουν δείξει τη δύναμή τους ακόμα και είμαστε δυνατοί όταν ενωμένοι σαν μια γροθιά αντιμετωπίζουμε όλους αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας εκμεταλλεύονται, που θέλουν να ξεζουμίζουν τον ιδρώτα και να πίνουν το αίμα του λαού. Και μέσα σε αυτούς είναι βεβαίως και τα παιδιά των ενόπλων δυνάμεων, είναι οι στρατευμένοι νέοι, είναι οι υπαξιωματικοί, οι αξιωματικοί, οι μόνιμοι των ενόπλων δυνάμεων και μαζί τους όσοι έχουν αποστρατευτεί και πρέπει σαν μια γροθιά να πούμε ένα μεγάλο όχι στον πόλεμο, στην εμπλοκή της Ελλάδας, στην πολεμική οικονομία, σε όλα αυτά που μπορεί να βάλουν σε μεγαλύτερο κινδύνους στο λαό μας, τους λαούς όλους της περιοχής. Δεν είναι ώρα είπα για λόγια, αλλά τελικά παρασύρθηκα. Έχω ιδιαίτερη χαρά και εγώ και ο Δημήτρης ο Αρβανιτάκης, και τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής που βρίσκονται εδώ, ο Θοδωρής ο Κοντσαντής, ο γραμματέας της ΚΝΕ που επίσης είναι εδώ μαζί σας σε αυτή τη ζεστή βραδιά. Σας φύγουμε θερμά το χέρι, ευχόμαστε νέες επιτυχίες στον αγώνα μας, ευχόμαστε να έχετε δύναμη όλοι, να έχετε καλή υγεία, αγωνιστικότητα και θα τα καταφέρουμε. Θα πάμε μπροστά, το κόμμα θα δυναμώσει. Συσπυρώστε δυνάμεις γύρω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μόνο έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για ένα καλύτερο αύριο. Γεια σας, καλό βράδυ, καλή διασκέδαση, καλά να περάσουμε απόψε και αύριο βέβαια που είναι και η κεντρική ομιλία.